Οι Αζέροι έχουν ανεβάσει ποδοσφαιριστές στην περιοχή του Χιώτη με τον Γκούμπεϊ να εκτελεί απευθείας το Κάρι μπάλα. Πολύ μεγάλη φάση, καθόλου ασφάλεια δεν παρέχει το 1-1 σε ένα παιχνίδι που μόλις έχει ξεκινήσει. Δείτε εδώ το εκπληκτικό φάουλ από τον Γκούμπεϊ. Προσπαθούν τώρα οι παίκτες της Νεύτσι. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, βγαίνει ο Χιώτης, επικίνδυνη κατάσταση, το πλασέ και δυστυχώς έχουμε το 1-0 για το Νεύτσι. Να λοιπόν το 1-0 για τους Αζέρους, που είναι ένα αποτέλεσμα που σαφώς ανατρέπει τα δεδομένα και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Η άμυνα του Αποέλ που έδειξε και σε προηγούμενες φάσεις, δείτε εδώ το κενό, το πλασέ που γίνεται, παλαπέρνει πορεία προς τα δίχτυα. Νομίζω πως ο Σαντίκοφ είναι αυτός που την σπρώχνει, που αγγίζει τελευταίος, θέλοντας να καταλευτούν κενά που φαίνεται να προκύπτουν στην άμυνα. Γκούμπεϊ δοκιμάζει το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. Ευνηδιάζει, ο απόλυτος ευνηδιασμός θα λέγαμε. Το 30 λεπτό ο Γκούμπεϊ νομίζω πως κάπως έχει χτυπήσει μπάλα, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό γκολ από τον Γκούμπεϊ. Δείτε από πού δοκιμάζει ο Γκούμπεϊ την πορεία που παίρνει μπάλα και καρφώνεται στα δίχτυα του Χιώτη. Νομίζω πως δεν χτυπάει τελικά, πήρε μια τροχιά η μπάλα παράξενη. Εδώ θα δούμε και καλύτερα. Ο Αλεξάνδρου παρακολουθεί. Δείτε πως πάει μπάλα και σαν τηλεκατευθυνόμενο πλησιάζει την περιοχή. Πάσα για τον Μαντούκα, παλιά στην περιοχή. Να η ευκαιρία Αλονέφτης, δεν θα γίνει τον γκολ, θα γίνει τώρα τον Πενασούρ. Ό,τι χρειαζόταν το Αποέλ, έστω και σε ένα χρονικό σημείο που δεν είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι, ο Σελίμ Πενασούρ βάζει την μπάλα στα δίκτυα και ξαναβάζει το παιχνίδι, στο παιχνίδι της πρόκρισης το Αποέλ. Ξανά η φάση από την παλιά, εδώ ο Αλονέφτης θα μπορούσε εδώ πρώτος να τελειώσει, ευτυχώς που πρόλαβε ο Πενασούρ και παρά την προσπάθεια δύο παιχτών εκεί της Νεύτσι, η μπάλα θα πάει στα δίκτυα. Πίντο, περιμένει ο Σέρτσο. Νέο λάθος από τον Πίντο. Και για να δούμε τώρα πώς θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος στην περιοχή Νεύτσι. Δύσκολα τα πράγματα, θα γίνει το 3-1 και πλέον το Αποέλ είναι πρώτου φάσματος, πάρα πολύ κοντά με τον αποκλεισμό, δυνηρό αποκλεισμό. Με τον Φλαβίνιο εδώ να αρχίζει και να τελειώνει μόνο στην προσπάθεια. 3-1 εκεί που το Αποέλ είχε δημιουργήσει τις πιθανότητες, είχε αναπτερώσει τις ελπίδες του. Πάσα κατά τον Ατόρνο, ανεβαίνει ο Αλεξάνδρου. Σε αυτόν πάει μπάλα με τη μία, Μπούντιμιρ ευκαιρία, δοκάρει και έξω. Δεν θα βγει τελικά η μπάλα έξω, Αλεξάνδρου επιμένει, χώνευ τώρα κατά το Αποέλ.